Καλώς ορίσατε σε αυτή την ιδιαίτερη συγκέντρωση, η οποία συγκέντρωση θα έλεγα ότι έχει ένα περίεργο συνέστημα χαρμολύπης. Οι λόγοι είναι λίγο έως πολύ, θα έλεγα πολύ σε όλους, γνωστοί. Με έναν τρόπο υπάρχει εδώ μία άβρα θετική ενός 19χρονου παιδιού, το οποίο έδωσε ένα ιδιαίτερο στίγμα και με έναν τρόπο κατάφερε να μπει στις καρδιές και τις συνειδήσεις όλων μας. Είναι ο Άλκης Καμπανός, και επαναλαμβάνω αυτό που είπα, είναι ο Άλκης Καμπανός. Ένα θερμό χειροκρότημα και όχι ασύγη για τα άλλα. Λειτουργούσα πάντα και λειτουργώ ανατρεπτικά και δεν μου αρέσουν αυτά τα εντός εκτός εισαγωγικών μνημόσυνα, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι οι άνθρωποι, ειδικότερα οι άνθρωποι που φεύγουν με τόσο φρικτό τρόπο από τη ζωή, έχουν δικαιωματικά κατακτήσει το δικαίωμα να μπαίνουν με έναν τρόπο στις δικές μας ζωές και να τους θυμόμαστε, είτε είχαμε το προνόμιο εμπλοκειμένου να τους γνωρίσουμε, είτε να τους μάθουμε κάτω από μια τόσο πολύ φρικτή κατάσταση. Η δολοφονία του Άλκη είναι κάτι καταγεγραμμένο στις συνειδήσεις όλων μας και για πολλούς σημείο αναφοράς μιας νέας εποχής, έτσι τουλάχιστον ελπίζουν και θα ελπίζουν όλοι όσοι το βιώνουν αυτό και δεν είναι άλλοι από τους εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας και είναι οι γονείς του. Για έναν δημοσιογράφο ο οποίος καλύπτει ένα τέτοιο περιστατικό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί απλά πρέπει να κάνει τη δουλειά του, όπως όλοι κάνουμε τις δουλειές μας σε διαφορετικά πεδία και επίπεδα. Όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, μεγαλώνοντας, και κάποιοι από εμάς έχουμε παιδιά, κάποιοι άλλοι δεν έχουν, είναι ωστόσο παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες. Υπάρχει ένα περίεργο δέσιμο με τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τόσο δύσκολες στιγμές. Η Μελίνα και ο Αριστίδης, για μένα, όχι μόνο δημοσιογραφικά, αλλά και ανθρώπινα, δεν ξέρω πώς να το πω με λόγια, γιατί καμιά φορά ακόμα και εγώ που δεν βγάζω γλώσσα μέσα μου, κομπιάζω με τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, λειτουργήσαν περίπου ως φάρος επαναπροσδιορισμού κάποιων καταστάσεων, διαχείρισης κάποιων καταστάσεων στη ζωή μας. Ο πρωτοφανής στόχος με τον οποίο κλήθηκαν να διαχειριστούν αυτό το οποίο του συνέβη, αρχικά με σόκαρε, πρέπει να σας πω. Αυτή η πρωτοφανής ηρεμία, αυτή η διάθεση να πέσουν οι τόνοι, να είναι κάπως προσεκτική στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν αυτό το οποίο κλήθηκαν να διαχειριστούν. Ήταν ένα μάθημα ζωής και δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ, είναι κάτι το οποίο υπόθηκε από όλους μας. Οι άνθρωποι αυτοί στέκονται ανάμεσά μας, ο Θεός μόνο ξέρει, θα πω, από πού έντρουν αυτή τη δύναμη. Ωστόσο, κάποια στιγμή, μετά από τις 2-3 φορές που συναντήθηκα με την Μελίνα, την μητέρα του Άλκη μας, της πρότεινα κάτι πάρα πολύ αυθόρμητα. Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ανήκει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΤΑΡ και συγκεκριμένα είμαι στενός συνεργάτης της Ζήνας, της Κουτσελίνη, που παρουσιάζει την εκπομπή της με τη Ζήνα. Ετοιμαζόμασταν λοιπόν για μία σύνδεση με την μητέρα του Άλκη και κάπου εκεί λίγο πριν βγούμε στον αέρα, όπως λέμε εμείς, δημοσιογραφική μας γλώσσα, σκαρώσαμε κάτι, το σκάρωσα εγώ για την αλήθεια, να πω για την αλήθεια, και λέω στη Μελίνα, πρέπει Μελίνα μου, λέω, κάτι να κάνουμε για τον Άλκη, κάτι να κάνουμε, κάπως να βοηθήσουμε. Έχετε τόσο ενέργεια, τόσο πάθος, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται με έναν σύλλογο που αφορά αυτιστικά παιδάκια και όχι μόνο. Κάτι να κάνουμε. Και κάπως έτσι γεννήθηκε αυθόρμητα, σας διαβεβαιώ, η ιδέα το να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδάκια αυτά, για τον σύλλογο Μάμα, και ταχύτητα ούτε 8-10 λεπτών καταφέραμε, βρήκαμε στοιχεία, επικοινωνήσαμε με την πρόεδρο, με την Ελένη Γεωργιάδου, το οργανώσαμε, ούτε και εγώ κατάλαβα πώς. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι σε 8-10 λεπτά ήμασταν αέρα και ήταν ήδη ο λογαριασμός εκεί και ήμασταν ήδη προσανατολισμένοι ότι κάνουμε κάτι καλό. Γενικότερα είμαι ο παδός του ότι πρέπει μέσα από τη δημοσιογραφική σου δουλειά να βγαίνει πάντα κάτι καλό. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και νομίζω